Ζωντάνια, δημιουργικότητα και αγωνιστική διάθεση κυριαρχεί και φέτος στο μαθητικό στέκι του 47ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού της χρονιάς, όλοι οι μαθητές που ξεκίνησαν μια νέα σχολική χρονιά πριν λίγες μέρες, με ανασφάλειες, με άγχη, αλλά και με πολλά όνειρα έχουν μια θέση στο μαθητικό στέκι αυτές τις μέρες. Γιατί είναι εκείνοι οι μαθητές που έχουν κάθε διάθεση να αγωνιστούν, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Είναι αυτοί οι μαθητές που δεν θα συμβιβαστούν φέτος τη σχολική χρονιά με το κυβερνητικό σχέδιο που θέλει πρωτόκολλα διασποράς για τα σχολεία και ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο. Θα πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να έχουν τη σχολική χρονιά αυτή που έχουν ανάγκη, να έχουν ένα σχολείο όπως το ονειρεύονται και όπως το δικαιούνται. Και τις τρεις μέρες υπάρχει έκθεση με τίτλο «Επαναστάτης θα πει», που με έναν πρωτότυπο τρόπο αναδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης οργανωμένης επαναστατικής πρωτοπορίας στις σημερινές συνθήκες, τη σύγχρονη συμβολή του κόμματος και της ΚΝΕ στην πάλη για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Απαντάει, τουλάχιστον έτσι δεν έχουμε επιμεληθεί, κάποια ερωτήματα όπως γιατί υπάρχουν επαναστάτες σήμερα, γιατί συνεχίζουν να υπάρχουν επαναστάτες, γιατί συνεχίζουν να γίνονται επαναστάσεις και τι είναι το πραγματικά επαναστατικό για τη σύγχρονη εποχή αυτή την οποία διανύουμε. Εμπνέει πάρα πολλούς μαθητές που έρχονται εδώ στο φεστιβάλ με προβληματισμούς, με απορίες αλλά και με διάθεση να κάνουν αυτές τις μέρες το βήμα να οργανωθούν στην ΚΝΕ, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσο πολύ ή πόσοι πολλοί θα αγανακτούμε με την αδικία γύρω μας, αλλά να πάρουμε τώρα αποφασιστικά την κατάσταση στα χέρια μας, να γίνουμε πολύ περισσότεροι αυτοί που θα τολμήσουμε να παλέψουμε για τη ζωή που έχουμε ανάγκη. Σε ξεχωριστά διαμορφωμένους χώρους του μαθητικού στεκιού λειτουργούν εργαστήρια μαθητικής δημιουργίας για μαθητές γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ, καλλιτεχνικών και μουσικών σχολείων που έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν σε ομάδες και να παρουσιάσουν θέματα που τους απασχολούν, να οργανώσουν και να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και παρουσιάσεις. Είναι ξεχωριστοί χώροι στους οποίους οι μαθητικές οργανώσεις της Αττικής έχουν επιμεληθεί πρωτότυπο περιεχόμενο και το παρουσιάζουν με τη μορφή εργασιών, καλλιτεχνικών παρεμβάσεων για να δώσουν ακριβώς αυτό το στίγμα για το πώς θα θέλουν να είναι το σχολείο δημιουργικό, να μορφώνει ολόπλευρα κόντρα σε αυτό που, το σχολείο που έχουν σήμερα. Και αυτό συμβαίνει με διάφορους τρόπους, γιατί τα εργαστήρια είναι πολλά, είναι εργαστήρι περιβάλλοντος, καλλιτεχνικό εργαστήρι, κοινωνικών επιστημών και άλλα. Ακόμα λειτουργούν εργαστήρια θετικών επιστημών και τεχνολογίας, κοινωνικών επιστημών, καλλιτεχνικό εργαστήρι και ξεχωριστός χώρος εργαστήριο για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Τέλος, τα μαθητικά συγκροτήματα δεν λείπουν ούτε φέτος από τη σκηνή του χώρου, στην οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συζήτηση εκδήλωση με τη συμμετοχή μαθητών για το πού αποσκοπούν οι συνεχείς αλλαγές στην εκπαίδευση και το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το σχολείο και ποιο είναι το σχολείο που έχουμε ανάγκη σήμερα. Στη συζήτηση στο μαθητικό στέκι θέλουμε να κουβεντιάσουμε και αυτά και άλλα πολλά, γι' αυτό επιλέξαμε ένα τίτλο που δίνει τη δυνατότητα και στο κοινό που θα παρευρεθεί να συμμετάσχει ενεργά στην εκδήλωση, να πάρει το λόγο. Και επιλέξαμε τον τίτλο «Με τη δύναμη της γνώσης γνωρίζουμε τον κόσμο, με τη δύναμη της οργάνωσης τον αλλάζουμε», για να κουβεντιάσουμε ακριβώς τι είναι αυτό που κάνει σήμερα όλους εμάς να παλεύουμε για το ριζικά διαφορετικό, πώς θα γίνουμε περισσότεροι, πώς θα γνωρίσουμε πιο αποφασιστικά τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν στην εποχή μας.